Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Μπόζιο Σώσης και στο Blue Sky. Λοιπόν, θα πούμε δύο-τρεις τελευταίες υποθέσεις που κλείσαμε, θα τα βγάλουμε και λίγο τα σούπερ. Σε δάνειο 800.000 έγινε κούρημα 500.000. Και σε δάνειο σε ελβετικό περίπου 50% κούρημα, περίπου. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Αυτό το λέω έτσι ενδεικτικά, δείχνοντας ότι και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στη μεγάλη εμπιστοσύνη που μας δείχνεται. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε, μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook, μπορεί να το σώσουμε λατινικούς χαρακτήρες, να δείτε και δράση και αν θέλετε κάντε και like. Λοιπόν, θέλω να πω πολύ γρήγορα σε ό,τι έχει να κάνει τα κόκκινα δάνεια και γενικά σε μια περίπτωση που προσπαθούμε να τη διαχειριστούμε, μια τακτική ίσως που αν θέλετε μπορείτε να την ακολουθήσετε κι εσείς για να καταλάβετε τι μπορεί να συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση είναι να κάνουμε το εξής. Να πάμε να δούμε λίγο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Για ποιο λόγο εμείς προσπαθούμε και λέμε ότι ξέρετε κάτι, οι δανειολήπτες θα πρέπει να έχουν μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Διότι, αν θυμόμαστε όλοι, οι Έλληνες προσπαθούσαν μέσα από τη δουλειά τους να αναπτυχθούν με όποια δουλειά έκανε ο καθένας και ξαφνικά, χωρίς κάτι να έχει κάνει ένας επιχειρηματίας, χωρίς κάτι να κάνει ένας εργαζόμενος, χωρίς κάτι να κάνει ένας τέλεχος μιας επιχείρησης, αυτή η οικονομική παγκόσμια κρίση, αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι που ταλανίζει σχεδόν όλο τον κόσμο για να βγάλουν κάποια πάρα πολλά χρήματα, έφερε ως αποτέλεσμα να κλείσουν επιχειρήσεις. Τι είχε αυτό ως αποκαθόλουθο? Να χαθούν θέσεις εργασίας, να μειωθούν οι συντάξεις. Αυτό είναι το παρελθόν. Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε το εξής. Σήμερα έχουμε την προσπάθεια που γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να επανέλθουν στην κανονική ροή της οικονομικής κατάστασης και τι να κάνουν όπως μπορούν, όσο μπορούν να πληρώσουν. Εκεί τι έχουμε πάλι? Έχουμε εκεί την πολιτική προσέγγιση που προσπαθούν διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία ή νομικά εργαλεία να φέρει λύσεις. Ωραία. Και έχουμε και τι? Να προσπαθούμε να κατηγοριοποιήσουμε και να κατηγορήσουμε τους Έλληνες ότι δεν θέλουν να πληρώσουν. Εκεί λοιπόν εγώ μας και λέμε το εξής. Και λέμε ότι αυτό δεν ισχύει. Διότι γίνονται προσπάθειες από τους δανειολήπτες. Ο καθένας όπως μπορεί. Από την άλλη, οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταλάβουν ότι σήμερα είναι μια καλή στιγμή να κάνουν ρυθμίσεις. Σήμερα είναι μια καλή στιγμή να απαλλαχθούν από τα χρέη με τον καλύτερο τρόπο. Αυτός είναι ο δικός μου ρόλος. Να προσπαθήσω να λύσω αυτή την οικονομική διαφορά με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί, για να πάμε στην επόμενη θεματική ενότητα, ποια είναι? Το μέλλον. Δεν μπορούμε συνέχεια να συζητάμε αυτά τα θέματα. Θα πρέπει αυτό να λυθεί, να γίνει ένα έξοδο στην επιχείρηση, στον οικογενειακό προγραμματισμό, στον ατομικό προγραμματισμό και να πούμε αυτά τα λίγα θα δίνουμε εκεί να προχωρήσουμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα με πολύ αγάπη και σεβασμό να πω στα μέλη της Βουλής που παίρνουν τις αποφάσεις. Για μένα όλη η Βουλή, να μου πεις κάποιος κυβερνάει κάνει τις αποφάσεις, αλλά όλη η Βουλή, στα αγαπητά μέλη της Βουλής και στα αγαπητά μέλη των τραπεζών, ωραίος σχεδιασμός είναι αυτός με το σχέδιο Ηρακλής. Πολύ ωραίο. Αλλά προσοχή. Μην την πατήσουμε σαν τους Τροές με την ωραία Ελένη. Ωραία ήταν η ωραία Ελένη, αλλά χάσαμε την πόλη. Μην κοιτάξουμε, ωραία είναι να καθαριστούν οι τράπεζες, να καθαριστούν τους συλλογισμούς τους, αλλά μην χάσουμε την πόλη μας. Το ξαναλέω. Μην χάσουμε την πόλη μας. Είναι και οι δανειολήπτες. Μην τους χάσουμε. Είναι ο λαός. Για να μην γίνουν όλα αυτά, εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να πάμε να βρούμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες να είναι εφαρμόσιμες. Οι δανειολήπτες, απ' την άλλη, τι πρέπει να κάνουν? Θα πρέπει να έχουν πρώτον απ' όλα τη σωστή ενημέρωση. Αν βγαίνω εγώ και τους λέω, παιδιά, σας κάνω 30% κούρεμα, π.χ., και βγαίνει κάποιος ή κάποιος φίλος, κάποια φίλη, και λέει, μην πληρώνεις, έχουμε απόσταση. Σου λέει, ποιος λέει την αλήθεια τώρα, τι γίνεται? Άρα, εσείς λοιπόν που με ακούτε και είσαστε σε ένα οικονομικό αδιέξοδο, θα πρέπει να παίρνετε σωστή ενημέρωση. Αφού λοιπόν έχετε τη σωστή ενημέρωση, που εσείς θα κρίνετε ποιος τη δίνει, η σωστή ενημέρωση δεν είναι αυτό που μας συμφέρει. Η σωστή ενημέρωση δεν είναι, α, μου είπαν μην πληρώνεις. Εσείς θα αξιολογήσετε, εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Εγώ όμως έχω σκοπό να σας περάσω το μήνυμα ότι η σωστή ενημέρωση θα οδηγήσει στην καλύτερη απόφαση. Αν εγώ δεν έχω αντίληψη, δεν έχω καταλάβει, δεν έχω αξιολογήσει, δεν έχω ιεραρχήσει τους κινδύνους, για να πάρω εγώ μια απόφαση, ενδεχομένως η απόφαση που θα πάρω δεν θα είναι η καλύτερη.
είτε να πληρώσω είτε να μην πληρώσω. Άρα μεγάλη προσοχή στην ενημέρωση που δεχόμαστε. Αν πάρουμε τη σωστή ενημέρωση, ενδεχομένως να ειδοποιηθούμε και στην καλύτερη απόφαση. Είναι ανηλέντετα αυτά. Γιατί έχω μια έτσι σκέψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι ανόητοι, καταλαβαίνουν. Αλλά επηρεάζονται με λάθος στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ πολύ να αξιολογείτε εσείς ποια ενημέρωση θα πρέπει να πάρετε. Και σήμερα ευτυχώς η ενημέρωση είναι πάρα πολύ φτηνή και πάρα πολύ γρήγορη. Που διαβάζουμε εφημερίδες, διάφορες εκπομπές, διάφοροι άνθρωποι βγαίνουν και μιλάνε. Εσείς όμως πρέπει να έχετε αυτή την αρχή. Και θα πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία, να έχετε την κοινή λογική, η οποία θα μας δίνει και την πρόθεση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν με συμφέρει πάρα πολύ, όμως είναι το σωστό, πρέπει να το κάνω. Έχουμε μάθει, έτσι, θα πει κάποιος ότι μπορώ να μην πληρώνω τα δάνεια. Πήγα κάπου εκεί και μπορώ να μην πληρώνω τα δάνεια. Εσύ όμως δεν θα έχεις δικαιολογία. Δεν ήξερα και την άλλη την πρόταση. Εγώ κάνω κάποιες προτάσεις εδώ. Φέρνεις την ευθύνη από εδώ και πέρα για την επιχείρησή σου, την οικονομική σου ευρωστία, την οικογενειακή σου ευρωστία και τις συνέπειες που θα έρθουν. Δεν μπορείς πια να πεις δεν ήξερα. Τι δεν ήξερες? Δεν υπάρχει δεν ήξερα. Από εδώ και πέρα σχεδόν όλοι ξέρουμε. Και βγαίνω λοιπόν εγώ και λέω το εξής. Επειδή έχω τυχαίνει και έχω την πρόσβαση στα ΜΜΕ, είχα αποφασίσει να πάω με ποιον, να πω τι. Άρα θεωρώ ότι μέσα από αυτή την εκπομπή σας δίνεται ο λόγος και στις ανοιχτές γραμμές που μπορούν να βγουν, αλλά γενικά προσπαθώ να δώσω την πλευρά των δανειοληπτών, γιατί καταλαβαίνω. Γιατί είμαι ένας από εσάς και καταλαβαίνω σε τι προβλήματα είστε. Δεν μπορώ όμως να μην πω ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να πληρώσεις, καλέ μου φίλε, καλέ μου φίλη. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Να πληρώσω βέβαια με κάποιο κούρεμα. Άρα θα πρέπει να έχουμε μια καλή διάθεση και να έχουμε και μια αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε λίγο καλύτερα. Αλλά όλα αυτά δεν γίνονται στον αυτόματο. Δεν μπορεί κάποιος να έρθει ξαφνικά και να τα κάνει όλα αυτά. Εμείς εδώ δείχνουμε διάφορα παραδείγματα. Δείχνουμε υποθέσεις που έχουν τελειώσει. Και τι συμβαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό, συγγνώμη? Σημαίνει ότι μπορείς και εσύ να το σώσεις, όμως θα πρέπει να ακολουθήσεις κάποιες διαδικασίες που έχουν να κάνουν. Να αποδεχτείς ότι ξέρεις κάτι, δεν γίνεται να τα κερδίσεις όλα τα χρήματα. Το πόσο θα κερδίσει κάποιος άνθρωπος και σε μια υπόθεση είναι κάτι που κρίνεται ατομικά. Και παίζουν πολλά στοιχεία ρόλο. Ποιος είναι, τι εισοδήματα έχει, σε ποια κατάσταση ήρθε, πώς ήρθε, τη ηλικία, την περιουσία του. Και αν αφήνω εγώ το χρόνο, όπως λέει το σουπεράκι, και περνάει ο χρόνος χωρίς να το σκέφτομαι, χωρίς να προβληματίζομαι, οι άνθρωποι μεγαλώνουν, ενδεχομένως οι ανάγκες μεγαλώνουν. Δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι σιγά σιγά μεγαλώνουμε και δημιουργούνται ανάγκες. Και ανάγκες υγείας, έξοδα. Που δεν έχεις και την ίδια έτσι. Ρε παιδί μου, ψυχολογία. Όταν είσαι πιο νέος, έχεις περισσότερη ψυχολογία. Όσο μεγαλώνεις, αρχίζεις και σκέφτεσαι και προβληματίζεσαι. Άρα θεωρώ ότι αν και εφόσον υπήρχε ο λόγος να καθυστερήσω εγώ, να μην πληρώσω χωρίς συνέπειες, έλεγα μην πληρώνετε. Μην πληρώνει κανένας τίποτα. Όμως δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και συνέπειες νομικές από τις τράπεζες και από την άλλη δεν κερδίζω κάτι. Να ρισκάρω κάτι, τι είπαμε, τη σωστή ενημέρωση. Να ρισκάρω κάτι για να κερδίσω κάτι. Η εκτίμηση δική μου είναι, όσοι βέβαια συμφωνούν με εμένα, ότι δεν κερδίζει κάποιος κάτι. Άρα θα πρέπει να μπω σε μια διαδικασία, να βρω ένα συνδυασμό που θα λειτουργήσει το συναίσθημα και τη λογική. Συναίσθημα και τη λογική. Καρδιά με μυαλό. Αυτά εδώ τα δύο πρέπει να συνδυαστούν και να φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Πώς μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πούμε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να λύσω το πρόβλημα. Δεν λέω εγώ ότι έχω όλη τη σοφία του κόσμου, αλλά ίσως να έχω κάποιες γνώσεις μετά από 23 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα και ίσως να έχω και κάποια εμπειρία μετά από τόσα κουρέματα που έχουμε φέρει. Ωραία. Άρα, ενδεχομένως κάποια έτσι γνώση μπορεί να έχω κι εγώ. Ας βγάλουμε την πρώτη φίλη. Καλησπέρα, κυρία Αναστασία.
Αχ, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Να είστε καλά. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ορίστε. Πρέπει να ξέρετε κάτι. Ακούω συνέχεια που λένε ότι θα αυξήσουν το υπηκορικό στον κόσμο που το έχουν κόψει, έτσι. Ναι. Μου έχουν κόψει και εμένα το μετοχικό ταμείο. Και δεν έχω ακούσει τίποτα. Υπάρχει μέσα σε αυτά. Ωραία. Θα σας απαντήσω, κύριε Αναστασία. Θα σας απαντήσω. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα με απαντήσετε. Ναι. Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ. Να το κλείσω το τηλέφωνο. Ναι, κλείστε το, γιατί περιμένει πολύ κόσμος. Κλείστε το. Εντάξει. Λοιπόν. Θα περιμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η κυρία Αναστασία λες και έχει δει την ατζέντα της καλέτα της εκπομπής. Είναι το επόμενο θέμα που θα πω, κυρία Αναστασία. Ακούγεται ότι όλα αυτά θα έρθουν έτσι να αποκαταστήσουν κάποιες αδικίες. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά, αλλά θα πω το εξής. Δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι όταν ακόμα οι Έλληνες δεν έχουν ανακουφιστεί οικονομικά. Δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι. Να μου πεις, μα τι, δεν σου αρέσουν αυτά που γίνονται. Εντάξει, μου αρέσουν. Ό,τι βελτίωση φέρνει στη μεσαία τάξη και στους Έλληνες στοχοποιημένους, ναι. Και δεν θέλω να πω κάτι. Κυρία Αναστασία, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Έχω κάποιες πληροφορίες ότι κάτι θα γίνει. Επίσημα δεν μπορώ να σας πω κάτι. Δεν έχω κάτι σίγουρο να σου το πω. Θέλω να πω κάτι. Σε αυτόν τον αγώνα που εγώ έχω επιλέξει να είμαι με την περιέργεια των δανειοληπτών, θέλω όλους τους ανθρώπους δίπλα μου. Θέλω τους δικηγόρους, θέλω τους οικονομολόγους, θέλω τα σωματεία που είναι υπέρ των δανειοληπτών. Τους θέλω όλους. Θέλω όλοι μαζί να βοηθήσουν σε αυτό το θέμα. Να είστε σίγουροι, δεν περισσεύει κανένας. Από όποιο μετερίζει ο καθένας και από όποια θέση έχει. Από τη στιγμή που πρεσβεύει την αρχή κανένας Έλληνας να μην χάσει το σπίτι του ενώ δεν μπορεί να δώσει τόσο πολλά χρήματα και θέλει να δώσει κάτι λιγότερο, είμαστε όλοι μαζί εκεί. Σε αυτό και σε όσους μας βλέπουν, θέλω να το ξέρετε ότι ο Βίλος Χαλκιώτης και τον μπορεί να το σώσει, είναι με όλους αυτούς μαζί. Θέλει να είμαι μαζί σας. Φτάνει να θέλετε για ανθρώπους που δεν μπορούν έτσι, να μην χάσουν την περιουσία τους. Δεν λέω να μην πληρώσουν τίποτα. Λέω να δώσουν ό,τι μπορούν και βλέπουμε. Και εκεί λοιπόν, τι θέλω εγώ. Εγώ θέλω την παρέμβαση του κράτους να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Σιγά σιγά μεν, αλλά να υπάρχει πρόθεση. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, το σημαντικότερο πράγμα είναι να υπάρχει πρόθεση. Αν υπάρχει πρόθεση από το κράτος, σιγά σιγά πιστεύω θα έρθει και θα αποκαταστήσει τη ζημία αυτή. Γιατί πραγματικά τώρα δεν υπάρχει άνθρωπος που να λέει ότι δεν έχουν οι Έλληνες χάσει το 80% των εισοδημάτων τα τελευταία 10 χρόνια. Και αν θέλετε να μιλήσουμε με νούμερα, έτσι εγώ δεν ήθελα να το κάνω αυτό σήμερα, είμαστε μείον 100 δις προκρίσεις από την ανάπτυξη. Θέλουμε έκρηξη ανάπτυξης. Καλησπέρα κύριε Ελευθερία. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι θέλω. Ορίστε. Έχω ένα δάνειο στην Εθνική που είναι 100.000. Μάλιστα. Δεν είναι κόκκινο. Ωραία. Πληρώνω κανονικά τις δόσεις. Μάλιστα. Μπορώ να έρθω μαζί σας να δω τι μπορεί να γίνει. Έχω μια μεγάλη ηλικία. Τι ηλικία έχετε εσείς? 75. Εντάξει, μια χαρά είστε να ζήσετε. Εντάξει, αφήστε το τηλέφωνο και θα μιλήσω κάποιοι συνεργάτες μαζί σας ή εγώ. Εντάξει. Ωραία. Έχω αφήσει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την στήριξη. Καλή σας νύχτα, παρακολουθώ την εκπομπή στη συγχαρητήρια. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή νύχτα. Λοιπόν. Ναι, λίγο απομονή, παιδιά, θα τους βγάλουμε όλες, αλλά πρέπει να πούμε και τα πράγματα. Λοιπόν, να πω κάτι εδώ τώρα για αυτό το τηλέφωνο αυτή τη φίλη μα. Άρα, παιδιά τώρα. Επιτρέπεται τώρα να βγαίνουν οι Έλληνες στα τηλέφωνα και λέει: εγώ πληρώνω, εγώ δεν πληρώνω. Τι είναι αυτό για αυτούς που πληρώνουν, τι είναι αυτούς. Όλοι το ίδιο πρόγραμμα. Σίγουρα η μαμά βοηθάει τον αδύνατο μαθητή. Σίγουρα. Αλλά δεν πρέπει και αυτόν που φέρνει το άριστα να το δίνει και αυτήν κάτι. Να το δίνει όμως, όχι το 5% των τόκων. Να δίνει κάτι. Δηλαδή τι, μην βάζουμε τους Έλληνες σε κατηγορίες. Είσαι δανειολήπτης. Πολύ ωραία. Αυτό υπάρχει, κύριε. Για όλους. Εγώ είμαι ενήμερος, εγώ δεν είμαι ενήμερος, εγώ έχω σελβετικό. Ωραία, κάναμε ένα κόρεμα σελβετικό. Το δείξαμε. Νομίζω είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν. Και μακάρι αυτό να γίνει έτσι η βάση και να προχωρήσουν όλοι οι Έλληνες δανειολήπτες και να προχωρήσουν και να κάνουν κουρέματα. Όλοι όμως. Γιατί να βγαίνει τώρα αυτή η φίλη μου και να λέει: εγώ πληρώνω, εγώ ρε παιδιά που πληρώνω. Δηλαδή τι, τον καλό πελάτη δεν το στηρίζουμε. Παιδιά, κοιτάξτε το λίγο, απευθύνομαι στις τράπεζες. Προσπαθήστε να φέρετε μια ισορροπία. Ένα μέτρο, μια ισορροπία, ισορροπία. Καλησπέρα. Με ακούτε? Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άρα, υπάρχουν οι δυνατοί. Το έχω πει. Ωραία.
Αυτό που βγαίνει το μπορείς να το σώσεις και θα βγαίνει και έβγαινε, προσπαθεί να σας πείσει να φύγετε από αυτή τη στεναχώρια που έχετε και ότι υπάρχει μια δυνατότητα να ρυθμίσετε προνομιακά τα δάνειά σας. Καλησπέρα, κυρία Μαρία. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας παρακολουθώ σε όποιο κανάλι και αν είστε. Εντάξει, εντάξει. Έχω πάρει απόφαση. Σωστό. Από τον νόμο Κατσέλη. Μάλιστα. Είχα ένα χρέος 30.000 ευρώ. Μάλιστα. Από το σύζυγό μου, ο οποίος απεβίωσε και τα χρέη τα πληρώνω εγώ. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ έκανα την αίτηση για τον νόμο Κατσέλη. Βγήκε η απόφαση και μου λένε ότι 250 ευρώ το μήνα να δίνω. Εγώ αδυνατώ να δώσω αυτά τα χρήματα. Μπορώ να πάω στην τράπεζα να κάνω έναν κανονισμό, διακανονισμό. Μόνο μία τράπεζα έχετε? Έχω δύο τράπεζες. Ναι. Δύο τράπεζες. Έχετε ακίνητη περιουσία? Ένα σπίτι το οποίο είναι υποθηκευμένο από το δάνειο που πήρε από μια τράπεζα. Καλή μου κυρία Μαρία, έχω πει να μην δικάζουμε την οριστική, να περιμένουμε λίγο τη διαπραγμάτευση. Είναι λίγο δύσκολα όταν βγαίνει οριστική. Αφήστε όμως το τηλεφωνό σας και θα μιλήσουν οι νομικοί μαζί μου. Οι νομικοί μου θα μιλήσω λίγο μαζί τους. Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ναι. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε πει ότι υπάρχει σήμερα. Τι έχω σήμερα, τι όπλα έχω να παλέψω. Έχω να παλέψω με την πλατφόρμα. Αυτή η διαδικασία που μπορεί κάποιο, που αν και εφόσον του εγκριθεί, να πάρει και μια κρατική επιδότηση. Μακάρι. Λοιπόν, όσοι μπορούν να ενταχθούν, να προστρέξουν, να ελάτε να φτιάξουμε αυτές τις διαδικασίες. Ξεκάθαρα το λέω. Δεν υπάρχει πιο απλό από αυτό. Μακάρι όλες οι αιτήσεις αυτές να έχουν θετική κατάληξη. Η άποψή μου είναι συγκεκριμένη, την έχω δηλώσει και επί ΣΥΡΙΖΑ και από Νέα Δημοκρατία. Και έχω πει και κάτι πριν 5 χρόνια, 6 που βγήκα. Ο αριστερός ο φτωχός με τον δεξιό το φτωχό οικονομικά δεν έχουν καμία διαφορά. Όταν μιλάμε για οικονομικές διαφορές, ας αφήσουν τα πολιτικά έξω. Όταν θα έχουμε εκλογές, τότε μπορούμε να πούμε ο καθένας την άποψή του και να διεκδικήσουμε τη δική σας ψήφο. Τώρα είναι άλλα τα θέματα. Τα θέματα είναι οικονομικά. Ωραία. Δεν υπάρχει αριστερό ένα και δεξί ένα. Τι λάθουμε τώρα. Άρα, η μία λύση είναι αυτή. Έχει απλοποιηθεί η διαδικασία με την παρέμβαση του Υπουργού. Μπράβο. Και μακάρι ο Υπουργός να φέρει και καλύτερα μέτρα. Και γίνεται πιο απλή διαδικασία. Βέβαια, μας ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα, έτσι. Καλή διαδικασία, αλλά θέλουμε και το αποτέλεσμα. Όσοι λοιπόν νομίζετε ότι μπορείτε να ενταχθείτε, κάντε αυτή την προσπάθεια. Ξεκάθαρο. Πολύ ωραία. Είναι οι άλλοι δανειολήπτες που έχουν μπει στη διαδικασία να προστατεύσουν την περιουσία του μέσα από τον νόμο. Μια χαρά. Τι λέμε εγώ, τι λέω και τι προτείνω, από το πρώτο στάδιο, από την προσωρινή δηλαδή, αυτή τη μικρή δόση που δίνεται, μέχρι την εκδίκαση τη οριστική, ελάτε αν θέλετε να προαλέψω, να προσπαθήσω. Μήπως μπορέσω και κλείσω την υπόθεση σήμερα. Έχει τύχει αυτό πολλές φορές. Βεβαίως. Είχαμε κουρέματα. Βεβαίως. Είναι σίγουρο ότι αν έρθω και εγώ σε σένα θα μου κάνεις αυτό που έκανε σχίση 800.500. Όχι. Θα προσπαθήσω με όσο περισσότερο μπορώ, αγάπη και διεπιστημονική προσέγγιση, να φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή, μπορώ να έχω μικρότερο. Βεβαίως. Μπορεί να μην γίνει και τίποτα. Θα το δούμε. Δεν δεσμεύομαι σε τίποτα. Θα προσπαθήσω, είναι η πρόταση που κάνω. Και έχουμε και το υπόλοιπο κόσμο όλο που είναι εκτός προδιαγραφών, εκτός πλατφόρμας, εκτός νόμου. Εκεί αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουνε? Εκεί κάνουμε αυτό που παγκοσμίως γίνεται σε όλο τον κόσμο, την διαπραγμάτευση, διαμεσολάβηση. Και φτιάχνουμε πάλι εκεί ένα φάκελο, λέμε κάποια πράγματα και προσπαθούμε να έρθουμε σε μια επαφή με τις τράπεζες και να λύσουμε την οικονομική μας διαφορά. Ωραία. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Ωραία. Ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Βεβαίως. Έχω ένα δάνειο στεγαστικό σε κάποια τράπεζα. Σε ποια? Ήταν στη Γενική, βέβαια, τώρα το έχει πάρει η Πειραιώς. Ωραία. Η Πειραιώς ή η Ίντρουμ? Πώς? Η Πειραιώς ή η Ίντρουμ? Πειραιώς. Μάλιστα. Το δάνειο το στεγαστικό ανέρχεται γύρω στα 70.000. Βέβαια υπάρχουν και άλλα χρέη από πιστωτικές και από καταναλωτικά και τέτοια. Μάλιστα. Έχω μπει στο νόμο Κατσέλης, ο οποίος έχω πάρει απορριπτική.
Για ποιο λόγο? Λόγου δόλου και καλά. Μάλιστα. Τώρα. Ωραία. Έκανα έπεση και έπεσε το ίδιο. Έχετε περιουσία? Όχι. Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που υπάρχει είναι αυτό το σπίτι. Άρα έχετε περιουσία ένα σπίτι. Σωστά. Αυτό. Τίποτα ωραία. Άλλο. Ωραία. Τι από κάνουμε? Εδώ και πέρα. Τι κάνουμε? Ναι, τι μπορώ να κάνω, ας πούμε, ωραία. Αν μπορώ να το σώσω και να... Κάνα την, κάνα την πρώτη κίνηση, συγχαρητήρια για την πρώτη κίνηση, γνωριστήκαμε, αφήνετε το τηλέφωνό σας και θα επικοινωνήσουμε, εντάξει? Αν γίνεται, θέλω να επικοινωνήσετε εσείς, θέλω να μιλήσω με εσάς, εάν γίνεται. Κύριε Γιάννη, και απευθύνω, να είστε καλά, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έγινε. Ναι. Θέλω, περιμένω τηλέφωνο. Ναι, θα σας πάρουμε. Ωραία, να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, το λέω στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη και σε άλλους ανθρώπους που συζητάμε. Να ξέρετε ότι αν θα πω εγώ, κύριε Γιάννη, να σας πάρει ο τάδε τηλέφωνο, σίγουρα είναι πολύ καλά εκπαιδευμένος από μένα και ξέρει ακριβώς τι θα ρωτήσει. Και δεν είναι ότι δεν σας παίρνω γιατί απαξιώ να μιλήσω μαζί σας. Σε καμία περίπτωση. Απλά υπάρχει και λίγο πρόβλημα χρόνου. Θέλω να έχουμε μια κατανόηση. Πάμε να συνεργαστούμε, να φέρουμε το αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ούτε μία σελίδα από το γραφείο μου δεν φεύγει αν εγώ δεν την έχω απογράψει και αν εγώ δεν την έχω ελέξει. Αλλά πραγματικά, επειδή η αγάπη σας είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη και με τιμάτε και με πιστεύεστε, είναι αδύνατον σε όλες τις υποθέσεις να μιλήσουμε μαζί συνέχεια. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε. Αγαπημένο μου φίλε μου κύριε Γιάννη. Λοιπόν, άρα θέλω να πω το εξής. Και, και στα δάνεια με το ελβετικό, έτσι. Εδώ είμαι ξεκάθαρος. Εδώ υπάρχει μια, έτσι ας πούμε, παραπληροφόρηση. Πήγαμε για θέμα κόστους δόσης και τελικά αυτό μας έγινε μπούμεραγκ. Σίγουρα και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην ξέρουν τραπεζική, εννοώ ότι θα φτάσει εδώ το πράγμα που έφτασε. Όμως, πάμε, είπαμε, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα υπάρχουν λύσεις διαπραγμάτευσης με τη δική μας, έτσι, τακτική που φέρνει αποτελέσματα ενίοτε και φέρνει και πιστεύω και καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Κυρία Δέσποινα, σας ακούω. Καλησπέρα, κυρία Δέσποινα. Κυρία Δέσποινα, αν θέλετε ξαναπάρτε ή αφήστε το τηλέφωνο στο σταθμό και θα πάρω εγώ. Λοιπόν, θέλουμε να τα πούμε έτσι απλά, να τα καταλάβουμε, να μην στεναχωριόμαστε και να πάμε και στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, για αυτούς που θυμούνται, θα πω ότι θα βγει και το σουπεράκι. Με τον Νίκη έλεγε μια διαφήμιση, παίρνει σπίτι. Άλλη έλεγε από αυτός ο δρόμος θα σε οδηγήσει εκεί. Το λέω και κάποιοι έτσι που είναι κοντά, πρέπει να είσαι πάνω από 20-21 χρόνια για να το θυμάσαι. Σήμερα τώρα είναι καλύτερη περίοδο να βγάλουμε στεγαστικά δάνεια. Όταν είχα βγει και είχα πρωτομιλήσει για κουρέματα, μου λέγανε είσαι τρελός, αποκλείεται. Δεν κάτι έχει πάθει. Και τώρα πάλι μου λένε, ξέρεις τι μιλάς. Λοιπόν, έχετε καταλάβει όλοι ότι εκείνη την περιουσία ανεβαίνει, παίρνει αξίες. Πολύ ωραία. Άρα, εγώ τι πρέπει να κάνω? Να προλάβω το τρένο στην αρχή. Να προλάβω αυτό το ξεσήκωμα στην αρχή. Θα έρθουμε πάλι και θα δείτε. Θα με θυμηθείτε. Υγεία να έχουμε, θα δείτε. Άρα, σήμερα εγώ πρέπει να κάνω τη διαδικασία να πάω να πάρω ένα νέο στεγαστικό δάνειο. Μην πας μόνος σου, εννοείται, μην το συζητάμε αυτό. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε όλο το πακέτο των υπηρεσιών. Όλο. Σε συνεργασίες με έγκριτους συνεργάτες να βγάλουμε το στεγαστικό δάνειο το δικό σας. Πιστέψτε με, έχω μια μικρή γνώση για τα στεγαστικά δάνεια ύστερα από 23 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό. Και να ράψουμε, το κουστούμι ακριβώς για το δικό σας το σώμα. Όλες οι τράπεζες θα βγάλουν προϊόντα ανάλογα όμως τον δανειολήπτη. Θα πρέπει να βρούμε το προϊόν. Καλησπέρα κυρία Μαρία, λίγο σύντομα. Λοιπόν, πάμε. Στεγαστικά δάνεια καινούρια. Στεγαστικά δάνεια καινούρια, να αγοράσω το σπίτι. Γιατί πια τα ενίκια θα αυξηθούν και δεν με συμφέρει να έχω ενίκιο. Δεν με συμφέρει. Γιατί αυτό το ενίκιο να μην το έτσι αποθηκεύω, θα πω εγώ, σε έναν κουμπαρά που στο τέλος αυτός ο κουμπαράς θα μου κάνει το σπιτάκι, αυτό είναι δικό μου. Άρα πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Μα έχω ακούσει τις τράπεζες, έχω κάνει, έχω δείξει. Τα είπαμε, τελειώσαμε, ξεκαθαρίσαμε. Πάμε στην επόμενη μέρα. Πάμε στο αύριο. Πάμε στο αύριο. Και πάλι στο αύριο μαζί θα πάμε. Εγώ και εσύ μαζί θα πάμε. Από εκεί και μετά, το αύριο τι λέει? Νέα στεγαστικά δάνεια. Οι επιχειρήσεις
να στηριχθούν οικονομικά με νέα επαγγελματικά δάνεια. Τώρα τις διαδικασίες θα σας πω σε μια εκπομπή και σας έχω δείξει με προσημείωση, χωρίς προσημείωση, νέα επαγγελματικά δάνεια για τις ίδιες επιχειρήσεις. Το έχω πει. Εμένα, θέλετε να σας το πω έτσι, από θέσεις θέλω να βοηθάω τις επιχειρήσεις. Γιατί εγώ πραγματικά στεναχωριέμαι, ειλικρινά όσοι με ξέρουν, περνάω από ένα μαγαζί και μετά βλέπω να έχει κόσμο μέσα, στεναχωριέμαι. Λέω ρε γάμο το, έχει βάλει ο άνθρωπος εδώ τα λεφτά του και τι γίνεται. Θέλω όλες τις επιχειρήσεις να δουλεύουν. Γιατί άμα δουλεύουν οι επιχειρήσεις, δουλεύουν και οι εργαζόμενοι. Τώρα, αν βγει κανένας άλλος μάγος και κάνει τίποτα μαγικά και μπορέσει να τα φέρει εδώ, είμαστε να μάθουμε να μας δείξει τεχνική. Μέχρι τώρα νομίζω ότι είναι αυτή η τεχνική. Όχι όμως εργατικός μεσαίωνας και οι εργαζόμενοι καλύπτονται πάρα πολύ και για μένα να παίρνουν και τα δώρα τους. Να παίρνουν και κανένα μπόνους. Εσύ επιχειρηματίας ξέρεις πώς το κάνεις. Να είναι λιγάκι παραπάνω από το βασικό έτσι, ρε παιδί, δώσ' του κάτι αυτόν τον άνθρωπο. Δώσ' του. Λοιπόν, οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο να καλύψουμε τα προβλήματα, είναι και τι άλλο, να αποκατασταθούν οι σχέσεις. Βγαίνει νέο ΕΣΠΑ, υπάρχουν ήδη τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός, μπορεί να πάρεις κάποια προγράμματα τα οποία είναι ας πούμε και να μην πληρώσει ένα μέρος, αλλά για αυτούς που θέλουν να κάνουν μια διαδικασία, που έχουν και κάποια χρήματα να συνδυαστούν. Και επειδή είπαμε και με τα κίνητα, τα κίνητα που εσείς θέλετε από μόνοι σας να τα δώσετε, εγώ σας παρέχω και τη δυνατότητα να τα προωθήσουμε και μέσα από τις εκπομπές μου. Λοιπόν, από εκεί και μετά, θέλω να πω το εξής. Στεναχώρια και απογοήτευση τα βάζω στην άκρη. Θέλω να εκδικηθείτε τον εαυτό σας όμως θετικά. Πώς γίνεται αυτό, ρε Γαβρίλο? Δεν θα πεις όπα τι έπαθα, θα πεις τον εαυτό σου. Αυτά που έπαθα, εγώ θα γίνω τώρα τρεις φορές καλύτερος. Και να πάτε να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για τον εαυτό σας, γιατί αξίζετε και μπορείτε να το κάνετε. Όχι να το κατακρίνετε. Πάτε να κάνετε καινούργια. Να μην στεναχωριέστε, μπείτε σε θετικές διαδικασίες, θετικές σκέψεις, μην στεναχωριέστε και εσύ μπορείς να το σώσεις. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.